C'est un grand honneur et une joie profonde pour moi. Να υποδέχομαι σήμερα το βράδυ στην Αθήνα τον κύριο Φρανσουά Ολόντ, πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, η θεσμική και η πολιτική ενσάρκωση μιας χώρας με μεγάλο γόητρο, πραγματικά μεγάλο ευρωπαίο πολιτικό άνδρα και φίλο της Ελλάδας. Οι βαθύτατες σχέσεις που ενώνουν τις δύο χώρες μας καθορίζονται από την ροή της ιστορίας και τρέφονται, αν θέλετε, από τις πηγές της ελευθερίας και του πολιτισμού. Η πνευματική που ξεκινάνε από την μακραίων ιστορία μας. Πριν όμως συνεχίσω στα ελληνικά, όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο, θα ήθελα να προσθέσω κάτι, κάποια λόγια, για να εκφράσω την χαρά μας και την τιμή που αισθανόμαστε που σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα. Όλα αυτά μπορούν να εκφραστούν από όσα είπε ο Αντρέ Μαλρό, υπουργός πολιτισμού της Γαλλίας, τον Μάιο του 1958, την πρώτη φορά που φωταγωγήθηκε η Ακρόπολη. Και αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, οι στήλες, οι κολόνες αυτές που μας κυριαρχούν πάνω μας, εκφράζουν όχι μόνο τον πολιτισμό μας αλλά και τις προσδοκίες μας, την ανίκητη ψυχή και το πνεύμα που εξέφρασε και ο Μέγας Αλέξανδρος στις ερήμους της Ασίας. Ο σύγχρονος άνθρωπος ανήκει σε όλους όσους προσπάθησαν να τον δημιουργήσουν. Το πνεύμα δεν το γνωρίζει κράτη ίσονος σημασίας. Αναγνωρίζει χώρες όπως η Γαλλία και η Ελλάδα που είναι ακριβώς ιδίου μεγέθους, διότι έχουν το ίδιο μέγεθος στις καρδιές των Ευρωπαίων. Δεν θα πρέπει να θαυτούμε στο παρελθόν μας, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε και να αναζητήσουμε το μέλλον μας. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τον τόπο μου, για τη χώρα μου, η Γαλλία και εσείς προσωπικώς συμβάλλετε τα μέγιστα, ώστε η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Το αναγνωρίζουμε στο διηνεκές και σε ευχαριστούμε θερμώς γι' αυτό. Επ' αυτού θα ήθελα να κάνω όμως τις ακόλουθες τρεις επισημάνσεις. Επισήμανση πρώτη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να είστε βέβαιος ότι αυτή η συμβολή σας δεν είναι μόνο μια συμβολή για την Ελλάδα, αλλά είναι μια συμβολή για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί με το να παραμείνει η Ελλάδα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης εξασφαλίστηκε η αυτονόητη, σύμφωνα με την υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενότητά της. Διότι, κύριε Πρόεδρε, εμείς ως Έλληνες, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δεν μπορούμε να φανταστούμε, με βάση τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας, τη χώρα μας, την Ελλάδα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ούτε η Ευρώπη είναι νοητή, με βάση την ιστορία της, τον πολιτισμό της και τις ελληνικές καταβολές της, δεν είναι νοητή χωρίς την Ελλάδα. Επισήμανση δεύτερη. Στις τελευταίες εκλογές, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού αποφάσισε να παραμείνει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωζώνης. Και το έπραξε ξέροντας πόσες και ποιες θυσίες συνεπάγεται αυτή η απόφαση. Θυσίες οι οποίες, σας διαβεβαιώ, κύριε Πρόεδρε, έχουν οδηγήσει στα πρόθυρα μιας πραγματικής ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μου. Θυσίες, και αυτό πρέπει να το τονίσω, οι οποίες οφείλονται κατά ένα όχι ευκαταφρόνιστο μάλιστα μέρος και σε λάθη, αλλά και ένα είδος αιμονών ορισμένων εκ των εταίρων μας και δανειστών μας. Επισήμανση τρίτη και συνακόλουθη με τις δύο προηγούμενες. Η Ελλάδα θα τηρήσει τις υποσχέσεις της και τις υποχρεώσεις της
τις υποχρεώσεις τις οποίες ανέλαβε για να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Θέλω όμως να σας πω ότι πρέπει όλοι να αγωνιστούμε με πρωταγωνιστή την Γαλλία στο να διαφοροποιηθεί αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολουθήθηκε ως σήμερα σε οικονομικό επίπεδο. Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική λιτότητας, η αυστηρή πολιτική λιτότητας και αυτή η σιδηρά δημοσιονομική πειθαρχία είναι γνωστό ότι δεν έφερε τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τα οποία έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως η Ευρωζώνη. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν θεωρώ ότι όπως σας είπα, ναι, εμείς θα τηρήσουμε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μας. Όμως πρέπει και οι εταίροι μας να πράξουν αυτό που πρέπει για να υπάρξουν σχετικές μεταβολές πάνω στο πρόγραμμα που μας έχει επιβληθεί και ιδίως να υπάρξουν ορισμένες μεταβολές σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο σήμερα και πρέπει το χρέος αυτό να υποστεί εκείνες τις αλλαγές, εκείνη την αναδιάρθρωση που θα τα καταστήσει βιώσιμο. Αναδιάρθρωση σύμφωνη με τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου, σύμφωνη με τους κανόνες του ESM. Σύμφωνη δηλαδή με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αλλά αυτές οι αλλαγές πρέπει να υπάρξουν. Και μην ξεχνάμε ότι μέσα από αυτές τις αλλαγές, μέσα από αυτή την αλλαγητική πολιτική γενικότερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη θα ξαναβρει τις ρίζες της, τις αρχές και τις αξίες της. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το καπιταλιστικό σύστημα, στην ουσία του, το πραγματικό καπιταλιστικό σύστημα, όπως το εμπνεύστηκε ο Άνταμ Σμιθ ήδη από την εποχή εκείνη, είναι ένα σύστημα το οποίο συνδέεται αναπόσπαστα με τον άνθρωπο. Υπηρετεί τον άνθρωπο. Δεν νοείται ανάπτυξη και οικονομία χωρίς τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να εργαστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε η οικονομία να υπηρετεί τον άνθρωπο και να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ενός σταθερού κοινωνικού κράτους δικαίου υπό όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό το κατανοούμε, κύριε Πρόεδρε, σήμερα πολύ περισσότερο στην Ευρώπη, όταν βλέπουμε ότι για άλλους λόγους που αφορούν το προσφυγικό, το ενδιαφέρον ή το κέντρο βάρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατοπίζεται από το νόμισμα και την οικονομία στον άνθρωπο. Και οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο ζήτημα όπως ταιριάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον πολιτισμό της και στην ιστορία της. Ναι, θα υπερασπιστούμε τα σύνορά μας για λόγους ασφαλείας. Τα σύνορά μας που είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά είναι τα σύνορα των κρατών μελών όπως ορίζονται κυριάρχως από τα κράτη αυτά. Αλλά τα υπερασπιστούμε με γνώμονα τον άνθρωπο, την προστασία του ανθρώπου, της αξίας του, της ελεύθερης ανάπτυξης προσωπικότητάς του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να τονίσω ότι πολλά μπορεί να εμπνευστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον τρόπο με τον οποίο οι ηκέτες στην αρχαία Ελλάδα είχαν προστασία όταν κατέφευγαν στα ιερά για να αποφύγουν τους διώκτες τους. Και νομίζω επίσης ότι είναι χρέος της Ευρώπης σήμερα, χρέος όλων μας, να συμβάλλουμε με μια σταθερή εξωτερική πολιτική ευρωπαϊκή στο να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ιδίως στη Συρία. Διότι όσο διαρκεί ο πόλεμος αυτός, δεν είναι δυνατόν να λήξουν όλα αυτά τα δεινά τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε. Θα συνεργαστούμε λοιπόν όλοι οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, σε αυτόν τον τομέα θεωρούμε κορυφαία τη θέση της Γαλλίας, διότι πάντοτε γνωρίζαμε και γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες ότι η Γαλλία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και σταθερό άξονα της όλης ευρωπαϊκής πολιτικής. Αν τερμινάω, monsieur le président, permettez-moi de me référer de nouveau. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα απόσπασμα του Αντρέ Μαλρό για να απευθυνθώ αυτή τη στιγμή στις νέες γενιές. Έλεγε ο Αντρέ Μαλρό, στην ίδια ομιλία. Στο κατόφλι της πυρηνικής εποχής ο κόσμος θα πρέπει να καταρτιστεί από το πνεύμα και όλη η δυτική νεολαία έχει ανάγκη να θυμάται ότι ο άνθρωπος πάντοτε έθεσε στην υπηρεσία του το πνεύμα και
Όταν τον ρωτήσανε τι θα έπρεπε να είναι το σύνθημα της γαλλικής νεολαίας, αναφέρθηκα ότι θα πρέπει να είναι το κουράγιο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σηκώσω το ποτήρι αυτό για να ευχηθώ υγεία και ευτυχία σε όλους τους συνδεδεμένους μας και θα ήθελα να μεταβιβάσω στους Γάλλους πολίτες τα αδελφικά μας αισθήματα και να του ευχηθώ την ευημερία που αξίζει και μια πρόοδο άξια της μεγάλης ιστορίας σας.